Κύριε Βαρουφάκη, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι που θεωρείτε ότι το άρθρο 7 έχει στόχο να είναι τροχοπέδι στην εμπορευματοποίηση και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που περιέγραψα, που ξέρουμε ότι συμβαίνουν σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν θέλουμε να γίνουν εδώ. Και δέχομαι το λόγο σας γι' αυτό. Θα μου επιτρέψετε όμως να επιμείνω. Ο καλύτερος τρόπος να αποφευθεί η εμπορευματοποίηση της μήτρας της γυναίκας είναι η έλλειψη οποιοδήποτε νομοθετικού πλαισίου πέραν του νόμου περί υιοθεσίας. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση, το είπατε αυτό, μετά το 2005 έτσι κι αλλιώς, υπάρχει δεύτερη κατηγορία, ζευγάρια τα οποία πληρώνουν. Αποζημίωση το λένε, δεν έχει σημασία, πληρωμή είναι. Και δεν μπορείς να κάνεις σαν φιλελεύθερη κοινωνία κάτι. Εγώ αν θέλω να δώσω κάποια χρήματα σε κάποιον, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να επιβάλλεις την εφορία, να φορολογείς τη δωρεά 21%. Αυτό να το κάνουμε. Το πιο σημαντικό για να μην προχωρήσει η εμπορευματοποίηση είναι τα ζευγάρια που πληρώνουν, που συνήθως είναι τα πλούσια ζευγάρια που συνήθως πληρώνουν τη φτωχή, ένθετη, παρένθετη, γεννούσα γυναίκα, να γνωρίζουν ότι δεν τους καλύπτει νομικά αυτή τη συναλλαγή το κράτος. Ότι είναι μία δωρεά, είναι σαν το καλό που το ρίχνει στο γυαλό και δεν υπάρχει η πιθανότητα να πας στα δικαστήρια να απαιτήσεις από τη γεννούσα μητέρα οτιδήποτε. Εάν αποφασίσει να μην στο δώσει το παιδί, δεν θα στο δώσει το παιδί. Είναι η καλύτερη τροχοπέδη στην εμπορευματοποίηση. Η έλλειψη νομικού πλαισίου είναι από τις λίγες περιπτώσεις που βοηθάει, προστατεύει δικαιώματα η έλλειψη νομικού πλαισίου. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Θα με ενδιαφέρει η άποψή σας γι' αυτό. Τώρα, σε όλα τα άλλα που είπατε, για το θέμα της ψήξης με cryogenic, κρυογενείς διαδικασίες των οαρίων. Συμφωνούμε απόλυτα. Για το θέμα ακόμα που είπατε για το δανεισμό αρίων εντός της οικογένειας. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σωστές κινήσεις. Και βεβαίως, το να μην υπάρχει οποιοδήποτε περιορισμός στη γυναίκα για τη χρήση του γενετικού της υλικού από το σύζυγό της, από τον τέος σύζυγός της, από οποιοδήποτε. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα συμφωνούσα μαζί σας ακόμα και με την αύξηση των ορίων ηλικίας και το δέχομαι το επιχείρημά σας ότι εμείς οι άντρες στα 70, όπως είχε πει κάποτε Orson Welles, μπορούμε να κάνουμε παιδιά, είναι αμφίβολα αν μπορούμε να τα σηκώσουμε μετά αφού γεννηθούν, ενώ για μια γυναίκα ξαφνικά έχουμε πρόβλημα ότι είναι γριά γυναίκα, γριά μητέρα. Έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα έβαζα τελεία εκεί αν δεν γνώριζα πως για πάρα πολλές ιδιωτικές κλινικές και όχι μόνο στην Ελλάδα στόχος τους είναι η στοχοποίηση μεγάλης, σχετικά μεγάλης ηλικίας γυναικών οι οποίες νιώθουν ότι έχουν χάσει το παιχνίδι και που βομβαρδίζονται με ασύμμετρη πληροφόρηση από ιδιώτες. Αν ήταν να γίνει από δημόσια δομή δεν θα είχα πρόβλημα και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα της ασύμμετρης πληροφόρησης. Εδώ δεν είναι το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, αν η ιδιωτική δομή έχει την επιστημονική επάρκεια να κάνει την υποβοήθηση. Είμαι σίγουρος ότι και καλούς γιατρούς έχουν και καλά μηχανήματα έχουν, μπορεί να έχουν και καλύτερα το δημόσιο. Το πρόβλημα είναι η ασύμμετρη πληροφόρηση. Όταν έχεις ένα πολιτή μιας υπηρεσίας, και δεν μιλάω για τον γιατρό τον ίδιο, μιλάω για το αφεντικό του. Γιατί το αφεντικό του καθορίζει το μισθό του, το αν θα συνεχίσει να έχει δουλειά αύριο. Και έχει ένα επιχειρηματία το αφεντικό που θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του, βλέπει την κάθε γυναίκα σαν ένα στόχο εκμετάλλευσης. Είναι συστηματική η τακτική των ιδιωτικών κλινικών πάντοτε να χρησιμοποιούν το προβάδισμα που τους δίνει η ασύμμετρη πληροφόρηση εναντίον της γυναίκας. Άρα δεν είναι το θέμα αν σεβόμαστε την ανάγκη της γυναίκας να κάνει παιδί. Το ερώτημα είναι αν σεβόμαστε το δικαίωμά της σε συμμετρική πληροφόρηση, ένα δικαίωμα που μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να δώσει.